Στη στατιστική 59-35 το σκορ, 75 και 60% αντίστοιχα τα ποσοστά σε ελεύθερες βολές, 65,5 και 39 στα δίποντα, 50 και 33 στα τρίποντα. Όμως τα rebound είναι εκεί που υπάρχει υπεροχή από τον ΠΑΟΚ, 18 έναντι 12. Ισορροπία στα φάουλ μόνο, αλλά με το Παγκράτη να έχει πρόβλημα. Στο παιχνίδι, το Παγκράτη ξεκινά μια νέα επίθεση με τον Αλνιάδη. Ρωμανίδης. Τόλιας πιέζεται από τον Μαματζιόλα, ο οποίος επέστρεψε στην πεντάδα του ΠΑΟΚ. Λόκχαρτ κλείνει το διάδρομο Σάβιτς. Λόκχαρτ, η πάσα έχει χτυπήσει μπάλα εκτός του αγωνιστικού χώρου. Έτσι διακόπτεται η φάση του Παγκρατίου και η μπάλα στον ΠΑΟΚ. Κόρφας επέστρεψε και αυτό στην πεντάδα ξανά. Θα δούμε σε replay. Λόκχαρτ πώς θα δώσει την πάσα. Η μπάλα χτυπάει πάνω στη γραμμή, είναι έξω λοιπόν. Να γυρίσουμε όμως στο παιχνίδι όπου ο Σάβιτς θα περάσει για τον Κόρφα. Μπέρι που ζήτησε την μπάλα, κινείται με πλάτη, κλείνεται από τον Κοπρίβιτσα, αλλά ευστοχή. Έχει μια ιδιαίτερη ευχέρεια ο Μπέρι στο σουτ, ειδικά στο κοντινό, με τα ακροδάκτυλα. Ίσως να το έχετε παρατηρήσει κι εσείς. Με πολύ δύναμη εκεί στα ακροδάκτυλα και με πολύ καλή τεχνική. Ευστόχησε προηγουμένως, 61-35 το σκορ. Αστόχησε ο Ελνιάδης, rebound ευθετικό του Lockhart. Αστοχή εξ επαφής και rebound του Σάβιτς τώρα. Κόρφας. Δεν έφτασε η μπάλα στον Γαλακτερό καθώς μεσολάβησε το χέρι του Ελνιάδη. Ο ΠΑΟΚ έχει στη διάθεσή του 25 δευτερόλεπτα για να εκδηλώσει επίθεση. Εσύ βλέπετε τον Μωραΐτη και τον Τζαλαλή έτοιμους να επιστρέψουν την πεντάδα του Παγκρατίου. Κόρφας. Γαλακτερός, περιμένει το Μαματζιόλα, αλλά θα δοκιμάσει για τρεις πόντους άστοχο σουτ. Ο Σάβιτς έβαλε το χέρι του η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου για τον Παγκράτη, που τώρα θα αλλάξει πεντάδα. Πέρασαν τελικά στη θέση του Ρωμανίδη και του Λόκχαρτ οι δύο παίκτες που ήταν προηγουμένως, ο Τζαλής και ο Μωραΐτης. Είδατε και τα φάουλ, βλέπετε και τα rebound τώρα, 7 του Lockhart, 3 του Κοπρίβιτσα και 1 του Ελνιάδη. Ελνιάδης που πλησιάζει, Κοπρίβιτσα, πολύ ωραία κίνηση, αστοχή όμως, ο Κόρφας βοήθησε και αυτός είναι ο Ρετζιάς που ετοιμάζεται να ξαναπεράσει. Μπέρι, με ταχύτητα θα πετύχει το καλάθι. Την κατάλληλη στιγμή άφησε την μπάλα προς το καλάθι ο Μπέρι, έγραψε το 63-35. Μια πολύ μεγάλη διαφορά για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ που προέρχεται από ήττα. Το Παγκράτη που δεν έχει γνωρίσει ακόμα τη νίκη. Τρεις ήττες σε τρία παιχνίδια, τώρα μείωσε, εδώ βλέπετε τα φάουλ του ΠΑΟΚ εντωμεταξύ, 3 του Κόρφα, 3 του Σάβιτς. 3 έχει και ο Μπέρι. Στα rebound 8 ο Σάβιτς, 6 ο Μπέρι και 3 ο Γαλακτερός. Ο Κόρφας για 3 πόντους αστόχησε, ο Μαματζιόλας στο επιθετικό rebound και 65-37. Κανένα πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ που υπερέχει στα rebound, υπερέχει στην άμυνα και δεν προβληματίζεται, με εξαίρεση βέβαια τον Κοπρίβιτσα, από κανένα παίκτη του Παγκρατίου. Μωραΐτης. Μωραΐτης προηγουμένως έδωσε μια επιθετική ανάσα, θα δώσει μια δεύτερη τώρα με την κίνησή του και τη δεξιά ραβέρσα, 65-39. Κόρφας. Ο Μπέρι κλείνεται από τον Κοπρίβιτσα. Φάουλ του Σέρβου. Είναι το πρώτο φάουλ του Κοπρίβιτσα. Εδώ ο κύριος Μαγκανάς. Ο Μπέρι εδώ που σε replay βλέπουμε να πλησιάζει αντικανονικά το φάουλ του Κοπρίβιτσα.
Και αυτός είναι ο Walter Berry, πρωταθλητής Ελλάδος πέρυσι, με τα χρώματα του Ολυμπιακού. Την τρίτη φορά που αποφάσισε να έρθει στη Θεσσαλονίκη έμεινε οριστικά. Προηγήθηκε μια ολιγοήμερη παραμονή. Εδώ το follow του Savage αυξάνει τη διαφορά και κάνει το σκορ 68-39. Εμείς λέγαμε για τον Berry, ο οποίος την πρώτη φορά ήρθε για λίγες μέρες στον Άρη. Δεν έμεινε. Ακολούθησαν οι περσινές επαφές με τον ΠΑΟΚ που δεν ολοκληρώθηκαν. Ολοκληρώθηκαν όμως φέτος. Μωραΐτης εντωμεταξύ δεν μπορεί να απαντήσει, κερδίζει το φάουλ από το Γαλακτερό. Δεύτερο φάουλ του Νάσου Γαλακτερού και αυτός είναι ο κύριος Μαστραφτσής. Για να περάσει τώρα στην πεντάδα του ΠΑΟΚ και ο Ευθύμης Ρετζιάς στη θέση του Berry. Να, εδώ ο Αμερικανός που δέχεται και τα συγχαρητήρια από τον κύριο Ιβκοβιτς και η εξέδρα του, ένα πλάνο από την εξέδρα του Αλεξανδρίου με τους φίλους του ΠΑΟΚ. Αρκετός κόσμος, σίγουρα πάνω από 3.000. ...68-40 μείωσε ο Μωραϊτής. Έδιωξε ο Σάβιτς, Γαλακτερός. Μαματζιόλας μόνος του εναντίον του Τόλια. Αστοχή, follow από τον Γαλακτερό. Πολύ ωραία κίνηση από τον διεθνή forward του ΠΑΟΚ που μπορεί να στέκεται αρκετή ώρα στον αέρα και αυτό τον βοήθησε προηγουμένως. Δείτε εδώ, πιέστηκε μέχρι και από τη Στεφάνη η μπάλα, αλλά μπήκε στέλος. Γαλακτερός για τρεις. Ευστοχή και πάλι ο forward του ΠΑΟΚ που δέχεται και τις επιθυμίες του κόσμου. 73-40-33 πόντι υπέρ του ΠΑΟΚ. Πολύ δύσκολες στιγμές για τον Παγκράτη που δύσκολα θα αποφύγει τη συντριβή και τα χειροκροτήματα από τον κόσμο του ΠΑΟΚ στην εξέδρα. Να, εδώ η εξέδρα του Αλεξανδρίου. Και αφού ο Τόλιας άφησε το παιχνίδι για να πάρει τη θέση του Lockhart, συνεχίζουμε με το Παγκράτη και τον Ελληνιάδη. Τζαλαλής. Πέρασε, κόπηκε από το Ρετζιά. Χωρίς μάλιστα ο παίκτης του ΠΑΟΚ να κάνει κάποιο άλμα. Εδώ ο Lockhart έκανε φάουλ, ο κύριος Μαγκανάς δεν είδε τίποτα. Και νέο φάουλ, επιθετικό και πέμπτο του Lockhart που θα αφήσει τώρα το παιχνίδι. Εδώ ο Τζαλαλής που κόβεται από το Ρετζιά με τα μακριά του φάουλ, βλέπετε τα πέντε κόκκινα κουτάκια. Μόλις με τρεις πόντους η πρώτη συμμετοχή του Ιαν Lockhart στο ελληνικό πρωτάθλημα. Από τα πλάγια τώρα. Ενώ συνεννοούνται οι κύριοι Μαγκανάς και Μαστραφτσής. Λιγότερο από 7 λεπτά για το τέλος. ΠΑΟΚ έχει εξασφαλίσει μια διαφορά πολύ μεγάλη. Και οι φίλοι του ΠΑΟΚ ασχολούνται με άλλα θέματα. Ωστόσο αστόχησε τώρα εδώ ο Κόρφας, ο Ελληνιάδης. Έκλεψε ο Μαματζιόλας, δεν ολοκλήρωσε. Ελληνιάδης και πάλι Κοπρίβιτσα. Κόβεται με φάουλ και ο Μαστραφτσής από το Ρετζιά. Να, εδώ ο Ρετζιάς παραδέχεται το φάουλ. Κυρίως γιατί χρησιμοποίησε το σώμα του στην κατακόρυφη και όχι για το κόψιμο στην μπάλα που θα παρατήρησατε ίσως. Είναι το τρίτο φάουλ του Ευθύμη Ρετζιά και εσείς βλέπετε τον Ελληνιάδη να κάθεται στον πάγκο για να πάρει τη θέση του Χούμπαμπλης. Σλάβησα Κοπρίβιτσα τώρα. Μειώνει σε 73-41, έφτασε στους 14 πόντους. Έχει μόλις ένα φάουλ. Και τώρα 73-42, μείωσε σε 31 πόντους τη διαφορά. Κόρφας. Μαματζιόλας αμέσως για 2 πόντους θα ευστοχήσει. Είναι πολύ καλός ο Μαματζιόλας, ο οποίος σίγουρα δεν έχει τόσες προσπάθειες σε κάθε παιχνίδι όσο θα μπορούσε να έχει. 75-42 πάντως το σκορ. Τζαλαλής. Κοπρίβιτσα, ο Χούμπαυλης, ο Μωραΐτης, παίρνει την εσωτερική, ωραία κίνησή του,
Μειώνει σε 75-44. Είναι αυτός που σηκώνει το επιθετικό βάρος στο δεύτερο ημίχρονο για το Παγκράτης. Βλέπετε τον Κουκλάκη και τον Βαλαβανίδη. Τους δύο νεαρούς που συμπληρώνουν σήμερα τη δεκάδα και που θα μπουν σε λίγο για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Γαλακτερός. Η backdoor για τον Γαλακτερό από τον Κόρφα δεν πέρασε. Κούμπαυλης. 5,5 λεπτά παιχνιδιού ακόμα. Μωραϊτης. Ρωμανίδης. Ρωμανίδης μόνος εναντίον όλων. Foul goal, δεύτερο του Ρωμανίδη. Η εμπειρία βλέπετε βοηθάει και η καλή τεχνική κατάρτιση του Μιχάλη Ρωμανίδη. 75-46 και δικαίωμα για μία βολή. Ενώ τώρα βλέπετε τους δύο νέους ορθέοντες παίκτες του ΠΑΟΚ. Πριν πατήσουν στο παρκέ υπάρχει time out. Που έχει ζητήσει ο κύριος Ιβκοβιτς. Όχι! Μη! Πρόσεχε! Γρατζουνιές και γλαρσίματα στο αυτοκίνητό σας. Τώρα υπάρχει το Color Smart. Εξαφανίζει τις γρατζουνιές μόνο μιας, τόσο αποτελεσματικό που μόνο μία καινούρια βαφή συγκρίνεται. Το μυστικό είναι ο συντονισμός των χρωμάτων. Για το γυάλισμα του αυτιών διαλέγουμε το κατάλληλο χρώμα. Το Color Smart λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο. Απλά διαλέγετε το χρώμα που ταιριάζει με το χρώμα του αυτοκινήτου σας και με μία απλή επάλυψη καλύπτεται τα γρασίρματα και τις γρατζουνιές. Το κλειδί καταστρέφει το χρώμα. Απλά χρησιμοποιήστε το Color Smart και οι γρατζουνιές έχουν εξαφανιστεί. Φυσικά και η τιμή μεταπόλησης του αυτοκινήτου σας αυξάνει με το Color Smart. Συγκρίνετε τη διαφορά πριν και μετά. Κοιτάξτε πώς καταστρέφεται το χρώμα και πόσο εύκολα και γρήγορα το Color Smart επαναφέρει την αρχική γυαλάδα και τη λεία επιφάνεια στο αυτοκίνητό σας. Για την παραγγελία σας, απλά δώστε το χρώμα και την μάρκα του αυτοκίνητου σας. Μην ξοδεύετε μία περιουσία για το βάψιμο του αυτοκίνητου σας. Απλά ζητήστε το Color Smart στη τιμή που τώρα σας προσφέρεται. Τηλεφωνήστε στα επόμενα 30 λεπτά και υποφεληθείτε της τριπλής προσφοράς μας. Restore. Κάνει τις δερμάτινες και τις ελαστικές επιφάνειες να μοιάζουν σαν καινούριες. Clear Class. Για κρυστάλλινα καθαρά τζάμια. New Car Scent. Για ευωδιαστό περιβάλλον. Τα παίρνετε όλα εντελώς δωρεάν. Εποφεληθείτε από την ειδική προσφορά του σταθμού μας και τηλεφωνήστε στο 031-253-363. Μία ακόμη προσφορά της Falcon Teleshop. Τα δύο μεγαλύτερα αθλητικά γεγονότα της πόλης μας φέτος μαζί. Ο Αλεξάνδριος Δρόμος και το meeting ρυθμικής γυμναστικής την Κυριακή και τη Δευτέρα 17 και 18 Οκτωβρίου. Την Κυριακή 17 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί τρέξε και εσύ στον Αλεξάνδριο Δρόμο 3 χιλιόμετρων. Χάρισε στον εαυτό σου σωματική και ψυχική ευεξία. Ξέφυγε από την καθημερινότητα. Αναμνηστικά μπλουζάκια στους συμμετέχοντες, δωρεάν εκδρομές σε αρχαιολογικούς χώρους για τα σχολεία του Δήμου Θεσσαλονίκης που θα συμμετέχουν στον αγώνα. Δηλώσεις συμμετοχής στα 5 δημοτικά διαμερίσματα ως και λίγο πριν την εκκίνηση. Την Κυριακή και Δευτέρα 17 και 18 Οκτωβρίου στο Αλεξάνδριο σας περιμένουν οι κορυφαίες αθλήτριες της ρυθμικής γυμναστικής από όλο τον κόσμο. Παρακολουθήστε το Διεθνές Meeting Ρυθμικής Γυμναστικής, την μικρή Ολυμπιάδα όπως έχει χαρακτηριστεί. Παίρνουν μέρος οι κορυφαίες αθλήτριες του κόσμου από την Ισπανία, τη Ρωσία, τη Βουλγαρία, την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Γερμανία, την Αγγλία, την Τσεχία, τη Σλοβακία, τη Φιλανδία, το Ισραήλ, τη Γαλλία και φυσικά την Ελλάδα. Παρακολούθησε και εσύ το Αλεξάνδριο Meeting Ρυθμικής Γυμναστικής. Ζήσε και εσύ τις ανεπανάληπτες στιγμές που σου προσφέρει ο Δήμος Θεσσαλονίκης μέσω των Αλεξανδριών. Ίσως αν μπορούσαμε να δούμε τη συνολική στατιστική των δύο ομάδων. Πράγματι, βλέπετε το σκορ 75-46. Πολύ καλά τα ποσοστά του ΠΑΟΚ, ακόμα και στα τρίποντα είναι πολύ ψηλό αυτό το 45,4%. Όσο για το Παγκράτη, απογοήτευση από τις ελεύθερες βολές μέχρι και τα τρίποντα. Στα rebound 23-15. Η υπεροχή του ΠΑΟΚ είναι σαφής. Όπως είναι και η υπεροχή του ΠΑΟΚ στην άμυνα σήμερα. Εδώ ο Ρωμανίδης πέτυχε το έμεσο τρίποντο. Έκανε διαφορά 28 πόντους. Και ο Κόρφας ετοιμάζει μια νέα επίθεση για τον ΠΑΟΚ. Μαματζιόλας. Κόρφας.
Ρετζιάς με τον Κοπρίβιτσα. Ξανά η μπάλα για τον ΠΑΟΚ που έχει στη διάθεση του 12 δευτερόλεπτα για να εκδηλώσει επίθεση. Κόρφας για τον Βαλαβανίδη που ζήτησε μπάλα και απέναντι στον Τζαλαλή έκανε το πίβοτα, στόχησε, φάουλ επιθετικό του Μαματζιόλα. Εδώ ο κύριος Μαγκανάς και να σημειώσουμε ξανά η κίνηση του Βαλαβανίδη. Μαματζιόλα σπρώχνει, κάνει επιθετικό φάουλ. Χούμπαυλης, Τζαλαλής απέναντι στο Ρετζιά, πλησιάζει. Αλλοιώθηκε το σουτ, Κουκλάκης για τον Μαματζιόλα, πάσα του Κόρφα και το καλάθι από τον Αχιλλέα Μαματζιόλα κάνει το σκορ 77-47, τη διαφορά 30 πόντους, να εδώ άλλοτε παίκτης προποντίδας πριν από 3 χρόνια μεταπήδησε από την πρώτη κατηγορία της ΕΚΑΣΤ, από τα τοπικά δηλαδή πρωταθλήματα, στην Α1. Συνεχίζει βέβαια με επιτυχία στον ΠΑΟΚ. Χούμπαυλης, Τζαλαλής που διστάζει μπροστά στα μεγάλα χέρια του Ρετζιά. Εδώ πήγε προς το καλάθι και έδειξε τελικά το φάουλ. Φάουλ που πρέπει να χρεωθεί ο Βαλαβανίδης. Όχι, χρεώνεται ο Ρετζιάς και είναι το τέταρτο φάουλ του Ρετζιά. Ξανά εδώ ο Τζαλαλής που προσποιήθηκε. Τον ακολούθησε ο Ρετζιάς. Είχε στηθεί ο Βαλαβανίδης, αλλά οι διαιτές ήταν φάουλ του Ρετζιά. Ο Τζαλαλής είναι έτοιμος για βολές, για 2 βολές. Αρχηγός του Ρόμπεντι Κάπα Παγκράτη. Μειώνει σε 77-48 και θα αντικατασταθεί τώρα από τον Πεπέ. Ο Πεπές που δεν είχε συμμετοχή ως τώρα. Είναι ο ένατος παίκτης της αθηναϊκής ομάδας που χρησιμοποιείται. Έχει μείνει χωρίς συμμετοχή ο Παναγιωτόπουλος. Το Παγκράτη όμως δεν έχει ξεπεράσει ακόμα τα 8 φάουλ για να έχει δικαίωμα για βολές ο ΠΑΟΚ. Ο μπράβο ΠΑΟΚ. Μαματζιόλας, η προσποίηση στο Ρωμανίδη, το jump shoot και το καλάθι από την ίδια θέση που και προηγουμένως σκόραρε, 79-48. Πολύ καλή παρουσία του Αχιλλέα Μαματζιόλα, όχι μόνο στην επίθεση όπως βλέπουμε, αλλά και στην άμυνα, όπου έχει ξεδοτερώσει το Μωραΐτη ως τώρα. Κοπρίβιτσα ξεφεύγει από τον Βαλαβανίδη αλλά κλείνεται τελικά. Χούμπαυλης για 3 πόντους, αστοχή. Rebound επιθετικό του Κοπρίβιτσα. Κόπηκε με φάουλ. Να εδώ ο κύριος Μαγκανάς, ο διαιτητής από το Ηράκλειο, ο δεύτερος διαιτητής. Το φάουλ είναι του Βαλαβανίδη πρώτο και ο κύριος Ιβκοβιτς που δεν είναι ευχαριστημένος από αυτό το σφύριγμα. Και πιο πολύ από την άμυνα πάνω στον Κοπρίβιτσα που προηγουμένως κατάφερε να πάρει και το επιθετικό rebound. Εδώ μειώνει σε 79-49. Και 79-50. 3 λεπτά ακόμα για να τελειώσει το παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που αποδείχθηκε εύκολο για τον ΠΑΟΚ. Ή αν θέλετε συντριβή για το Ρόμπεντι Κάπα Παγκράτη. Μαματζιόλας. Για τον ΠΑΟΚ πέρασε ωραία, αστόχησε και έχουμε σφύριγμα φάουλ. Από το Χούμπαυλη το φάουλ, όπως λέει ο κύριος Μαστραφτσής. Εδώ σε replay το κόψιμο του Βαλαβανίδη, το rebound από τον Κουκλάκη. Ο Μαματζιόλας θα εκτελέσει βολές, 2 βολές. Με καθυστέρηση λοιπόν σφυρίχτηκε το φάουλ αυτό. Το φάουλ που θεωρήθηκε ότι έγινε στην προσπάθεια του Μαματζιόλα, ο οποίος κάνει το σκορ 80-50. Rebound του Ρετζιά επιθετικό και φάουλ από τον Κοπρίβιτσα. Δεύτερο φάουλ του Κοπρίβιτσα. Και εδώ ευθύμης Ρετζιάς. Να εδώ
ο πρωταθλητής Ευρώπης με την εθνική ομάδα των παιδών στις αρχές αυτού του φθινοπόρου εδώ στη Θεσσαλονίκη. Πρωταγωνιστής μάλιστα και πολυτιμότερος παίκτης. Αστόχησε εδώ Ρωμανίδη στο rebound Χούμπαυλης. Το 80-50 παραμένει, 2,5 λεπτά ακόμα για το τέλος. Πεπές. Ρωμανίδης μπροστά στον κουκλάκι, έχει προβλήματα εκεί. Χούμπαυλης, Κοπρίβιτς αγωστούς στην μπάλα. Η προσποίηση στο Ρετζιά. Μωραΐτης θα χάσει την μπάλα μέσα από τα χέρια του, χωρίς παρεμβολή άλλου παίκτη του ΠΑΟΚ. Και έτσι είναι για τους Θεσσαλονίκης η μπάλα. Για τον Μαματζιόλα που αφήνει στον Κορφαοράικο Τόρωμαν. Χαμογελάει, αλλά έχω την εντύπωση ότι άλλα πράγματα σκέφτεται. Η εμφάνιση της ομάδας του είναι περίπου απογοητευτική. Κόρφας, Ρετζιάς. Η κίνηση pivot, το follow και το καλάθι από τον Κουκλάκη. Που φαίνεται αδύνατος στη σωματική διάπλαση, αλλά έχει πολύ καλές κινήσεις και κυρίως αποκτάει σιγά σιγά την πύρα που χρειάζεται. Θα κάνει τώρα το φάουλ ο Κουκλάκης πάνω στο Ρωμανίδη. Ο Ρωμανίδης έχει δικαίωμα για βολές. Αστόχησε ο Ρωμανίδης, ο Ρετζιάς με δύναμη πήρε την μπάλα μακριά από το καλάθι. Κουκλάκης, Βαλαβανίδης, Μαματζιόλας, Κόρφας, Κουκλάκης, Βαλαβανίδης, Μαματζιόλας. Ίσως να έγινε και φάουλ εκεί, τελικά έκλεψε ο Μωραΐτης που έφυγε στον ευνηδιασμό, αλλά δεν συγκρατεί σωστά την μπάλα. Περνάει στον Κοπρίβιτσα και φάουλ του Ρετζιά. Πέμπτο φάουλ του Ρετζιά που θα φύγει από το παιχνίδι. Αλλά θα ήθελα να ξαναδούμε τη φάση στην ρακέτα του Παγκρατίου. Ή αν είναι δυνατόν το λάθος. Να εδώ. Έχει στηθεί ο Ρωμανίδης. Δεν είναι όμως σταθερός. Ίσως λοιπόν να υπήρχε φάουλ σε αυτή τη φάση. Ο Ρετζιάς με τα 5 φάουλ θα κάτσει στον πάγκο. Το rebound του Κουκλάκη από την άστοχη προσπάθεια του Κοπρίβιτσα. Το 82-50 παραμένει και τώρα μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού. Προηγουμένως υπάρχει φάουλ. Ο κύριος Μάγκανας εντωμεταξύ διακόπτει το παιχνίδι για τα συνθήματα που ακούγονται από την εξέδρα. Οι αλλαγές των κανονισμών τους επιτρέπει στους διαιτητές να κάνουν παρατηρήσεις. Αλλά αυτή η παρατήρηση φαίνεται ότι ξεσηκώνει το σύνολο των. Ο κύριος Μιχόπουλος, βλέπετε τον κύριο Ιβκοβιτς και τον κύριο Μαστραφτσί. Ο κύριος Μιχόπουλος, ο έφορος του ΠΑΟΚ στην άλλη πλευρά του γηπέδου, προσπαθεί να ηρεμήσει τους φιλάθλους. Εδώ ο Βολιώτης, πρώτος διαιτητής του παιχνιδιού, διεθνής από φέτος. Όρθι, το σύνολο των σημερινών των φιλάθλων σήμερα εδώ στο Αλεξάνδριο ήταν καθιστή έως πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Σηκώθηκαν όρθιοι όπως βλέπετε. Και τώρα βέβαια έχουμε ξεφύγει κάπου αφού υπάρχουν και ύβρις προς τους δύο διαιτητές. Ο κύριος Μαστραφτσής μπροστά στην γραμματεία ζητάει από τον κομισάριο να γραφτεί αυτό. Αποδοκιμασίες λοιπόν, αλλά πρέπει να τελειώσει το παιχνίδι και θα γίνει αυτό στα επόμενα 55 δευτερόλεπτα. 82-50 το σκορ. Ο Γαλακτερός
ο Κόρφας. Ο Κόρφας πλησιάζει και με το lay-up αυξάνει τη διαφορά στους 34 πόντους, 84-50. 39 δευτερόλεπτα ακόμα. Χούμπαυλης, Μωραΐτης. Χούμπαυλης και πάλι Μωραΐτης. Διστάζουν οι παίκτες του Παγκρατίου. Πεπές. 23 δευτερόλεπτα ακόμα. Μωραΐτης. Πεπές για 2 πόντους από μακριά. Ευστοχή, μειώνει 84-52. Κόρφας, 13 δευτερόλεπτα ακόμα. Εσείς βλέπετε τον Πεπέ που ευστόχησε προηγουμένως. Κόρφας, μόνος του, κερδίζει το φάουλο από το Χούμπαυλη. Θα έχει δικαίωμα για βολές, για μία συν μία βολές. Καθώς απομένουν 5 δευτερόλεπτα και 6 δέκατα για το τέλος, εσείς βλέπετε τον κύριο Μαγκανά. Δεν λείπουν βέβαια και οι τρομπέτες από το γήπεδο. Αυτές δίνουν τον τόνο για τα συνθήματα. Ωστόσο στο παιχνίδι ο Κόρφας που έχει πολύ καλά ποσοστά, χρόνια τώρα από τη γραμμή του φάουλ, μάλιστα ως τώρα στο πρωτάθλημα είναι 7ος, έχοντας χάσει μόλις 3 βολές από τις 23 που έχει εκτελέσει. Έχει φτωχίσει σε 20, τώρα είναι 21 στις 24 συνολικά. 22 στις 25, 86-52, 34 πόντι διαφοράς για τον Μπράβο ΠΑΟΚ. 3 δευτερόλεπτα ακόμα, 1 το σούτ του Χούμπαυλη άστοχο και τελειώνει το παιχνίδι στο Αλεξάνδριο. Ο Μπράβο ΠΑΟΚ λοιπόν κερδίζει, αν όχι συντρίβει το Ρομπεντικά Παπαγκράτη με 86-52, 34 πόντους διαφορά. Ο κύριος Σίβκοβιτς και ο κύριος Τόρομαν δώσαν τα χέρια. Όπως και οι παίκτες τώρα, αν μπορούμε να δούμε λίγο τη συνολική στατιστική. Πράγματι, 86-52, βλέπετε αναλυτικά σε ελεύθερες βολές, στα δίποντα και στα τρίποντα, 65-65, 64,4-39, πολύ χαμηλό για το Παγκράτη το ποσοστό στα δίποντα, στα τρίποντα 45,4, πολύ ψηλό, 33, αλλά με ένα τρίποντο ουσιαστικά, ένα στα τρία, και στα rebound, σαφής περιοχή του ΠΑΟΚ, 25-17. Μπράβο ΠΑΟΚ λοιπόν, Ρομπεντικά Παπαγκράτη στο Αλεξάνδριο στο παιχνίδι της 4ης αγωνιστικής πρωταθλήματος Α1 εθνικής κατηγορίας 86-52. Από εμένα και όλους όσους